Αν κάποιος σου κάνει «Να!» δεν ευρεάζεις. Μα πέντε είναι και αυτά. Αν κάποιος σου κάνει «Να!» δεν ευρεάζεις. Σε αυτά ευρεάζεις. Και στο διπλό κιόλας. Σε αυτά ευρεάζεις. Ο πραγματικός λόγος του θυμού είναι κάτι που μου είχε κάνει ένας πελάτης. Ανήθικο, άδικο. Και η μάνα μου βέβαια με υποστήριζε. Το συζητώ. Αλλά ο πραγματικός λόγος του θυμού ήταν άλλος. Για σκεφτείτε τον πραγματικό λόγο του θυμού. Μήπως πάμε και πληγώνουμε ένα μας αγαπημένο. Μήπως αυτό δεν θα έχει γυρισμό μετά, αν. Μπαμ. Μήπως. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι όχι ειρωνίες, όχι κοσμητικά επίθετα, όχι βρισχές. Και μην ξεστομίζετε απειλές που δεν μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε. Δεν υπάρχει ρε το πράγμα. Θα σου κάνω και δεν το κάνεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Στην Ινδία πήγανε και είπανε σε έναν γκουρού που εσύ γκουρού που τα ξέρεις όλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου. Κάνε τον έξω, παιδί. Αυτό το πουλάκι που έχω πίσω είναι ζωντανό ή νεκρό. Και λένε, αν μας πει ότι αυτό το πουλάκι είναι ζωντανό, θα το πνίξουμε από το γάμο του μόλις. Είναι ψόφιο, τίποτα δεν ξέρεις. Αν μας πει ότι είναι ψόφιο, θα το βγάλουμε ζωντανό, το πούμε είναι ζωντανό, τίποτα δεν ξέρεις. Και γυρίζει ο γκουρού και τους λέει, στα χέρια σας κρατάτε την αλήθεια. Ανθρωποκεντρικές μέθοδοι διαχείρισης θυμού. Δαμάστε το ένστικτο της οργής. Διαχειριστείτε το θυμό σας και αποφύγετε τη συναισθηματική πειρατεία. Υπερνικήστε τις εντάσεις και δώστε όθηση στην κοινωνικότητά σας. Το 11ο DVD της σειράς «Ο Γιάννης Καλογεράκης καταθέτει ανθρωποκεντρικά» είναι τώρα διαθέσιμο.